Όχι, δεν πιστεύω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι του ίδιου ρυθμού και της ίδιας έντασης εκεί πάνω. Εκεί θα έχει περισσότερο τακτική το παιχνίδι. Η μία ομάδα θα βγει μπροστά όχι με πολλά ρίσκα, ίσως πρεσάρει ψηλά η Σπάρτα Μόσχας για να πιέσει τον ΠΑΟΚ στην άμυνά του, και εκεί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει τρόπους να φύγει πίσω από την κόντρα επίθεση. Δηλαδή αυτοί θα ανεβάσουν ψηλά την άμυνά τους. Ο ΠΑΟΚ έχει γρήγορους ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αν μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το pressing με αντεπιθέσεις. Αυτά όλα θεωρητικά. Αυτά λέμε ότι θα γίνουν όμως. Σίγουρα οι άμυνες είναι ευάλωτες. Σίγουρα ο τερματοφύλακας της Σπαρτάκ έχει προβλήματα, όπως και το center back του ΠΑΟΚ έχει μεγάλο πρόβλημα, ο Χατζερίνη, όπως και ο Κάνιας. Φαίνεται ότι οι ομάδες ατομικά έχουν αδυναμίες όσον αφορά το κομμάτι το αμυντικό. Οπότε η λογική, όσο και αν μπορέσουμε να πούμε ότι το ποδόσφαιρο βγάζει λογική, θα έχουμε φάσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να παίξει και την κόντρα επίθεση. Το έχει κάνει μέσα στη Βασιλεία. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μπορεί να κάνει επιθέσεις με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, με κατοχή μπάλας από τους πλαγίους μπακ όμως, όχι από τα χαφ. Με pressing ψηλά, στημένες φάσεις και αντεπιθέσεις. Δεν έχει αυτό που λέμε το κομμάτι το να έχω κατοχή μπάλας και να παράξω από την πίσω γραμμή. Αυτό το έχει μόνο απ' έξω ο Μπίζεσβαρ, όχι εξ αριστερά, αλλά από τα χαφ. Επειδή όμως ο Μπίζεσβαρ δεν μπορεί να παίξει μαζί με τον Μπέλκα, και πρέπει να παίξει ο Πέλκας εκεί, ούτε από όπου να παίξει με ρόμβο στην κορυφή του ρόμβου να βάλει τον Μπίζεσβαρ και δεύτερο φόρ τον Μπέλκα, γίνεται λίγο η κατάσταση, περιπλέκεται. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Θα περάσει και με ισοπαλία κιόλας και με σκορ. Δηλαδή πιστεύω ότι και θα βάλει γκολ και θα φάει γκολ και θα μείνει το μάτι στο 1-1. Ο ΠΑΟΚ έχει εκπληκτικό τερματοφύλακα, δύο πολύ καλούς πλαγίους μπακ, πολύ καλούς πλαϊνούς αμυντικά που γυρίζουν και που δημιουργούν και καταστάσεις μέσα στην περιοχή. Δηλαδή η εξτρέμ του είναι από τους πάρα πολύ καλούς. Ο Πέλκας θα βρει χώρους και δεν θα είναι αυτό το κλειστό παιχνίδι τη Σπαρτάκ, οπότε μπορεί να τον βολέψει το παιχνίδι. Οπότε γιατί να μην περάσει ο ΠΑΟΚ. Και μάλιστα και με. Εγώ δεν θα δώσω και το σκορ στο 1-1. Είπαμε αδυναμίες έχουν και οι δύο ομάδες αμυντικά. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο τη δυνατότητα να κλειστεί στην άμυνά του και να φύγει στην κόντρα, κάτι το οποίο δεν το έχει η Σπαρτάκ. Έχει καλά χάθει η Σπαρτάκ, θα δημιουργήσουν προβλήματα στον Κάνια. Δεν ξέρω αν παίξει και ο Μαουρίσιο εκεί. Αυτή είναι η αδύνατη πλευρά του ΠΑΟΚ, δηλαδή η κεντρική χαφ. Εκεί που έπρεπε ήδη ο ΠΑΟΚ να έχει κάνει τουλάχιστον μία πολύ καλή μεταγραφή, την οποία δεν έκανε. Λοιπόν, πρόκριση ΠΑΟΚ με 1-1. Θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη. Φιλιά, bye. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα.
Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.